Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, η κυρία Αναστασία Ανθούση. Ταυτόχρονα στο στούντιο της Λεμεσού έχουμε τον πρόεδρο της Πασική, τον κύριο Σωτήρη Κούμα, για να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα που προφανώς και απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία μας. Κυρία Ανθούση, να κάνω αρχή με εσάς. Φαίνεται ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα, ή τουλάχιστον έτσι το παρουσιάζουν οι βουλευτές, που δεν έχουν και λόγο βεβαίως να ψεύδονται. Ωραία, χθες έχουν αναδειχθεί κάποια προβλήματα. Με αφορμή ένα θέμα που μπήκε ως αυτεπάγγελτη εξέταση για την επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι προβλήματα υπάρχουν και κανένας δεν έχει κρύψει τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Τι μας λέει όμως όλο αυτό? Όλο αυτό μας λέει ότι ακριβώς τα νοσηλευτήρια, όπως λειτουργούν εδώ και τόσα χρόνια, έχουν παρέλθει, έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Γι' αυτό και εμείς προχωρούμε στην αυτονόμηση για να αλλάχτούν οι δομές. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει πριν κλείσουν τον κύκλο τους? Κοιτάξτε, αυτό ήταν καθαρά θέμα πολιτικής. Το θέμα είναι να είμαστε μπροστά, θέλω να πω, και όχι να ακολουθούμε. Το σέβομαι. Η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, όπως και η δημιουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας, δεν είναι κάτι που προέκυψε τα τελευταία 2 χρόνια. Όχι, έχει πάνω από 20 χρόνια. Ακριβώς. Άρα, εμείς τώρα παίρνουμε το ότι με νομοθετική ρύθμιση, πέρσι τον Ιόνιο του 2017, έχει μπει το νερό στα βλάκι. Και αυτή είναι μια μεταβατική περίοδος και υπάρχουν οι στρατηγικοί σχεδιασμοί, γίνονται στρατηγικοί σχεδιασμοί για να μπορέσουν να υλοποιηθούν αυτές οι δύο πιο μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Η αυτονόμηση όπου που έχει ήδη αρχίσει, έτσι, γιατί ακούω και πρέπει να αρχίσει η αναδιοργάνωση και μετά η αυτονόμηση. Η αυτονόμηση είναι μια εξελικτική διαδικασία και έχει αρχίσει. Έχει διοριστεί διοικητικό συμβούλιο και τις επόμενες 2 μήνες θα έχουμε διευθυντικές ομάδες. Και θεωρώ ότι αυτοί είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα μπουν μέσα στα δημόσια νοσηλευτήρια για να τρέξουν αυτή την καθημερινότητα. Έχω ακούσει ότι δεν υπάρχουν αναλώσιμα. Έχω ακούσει ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση της καθημερινότητας. Τι μας λέει όλο αυτό? Ότι πρέπει να μπουν άτομα μέσα που να μπορούν να τρέχουν την καθημερινότητα. Δεν είναι δουλειά ούτε του γραφείου του Υπουργού, ούτε του ίδιου του Υπουργού, ούτε όμως και της κεντρικής διοίκησης, όπως λειτουργούσαν μέχρι τώρα, να δει γιατί δεν υπάρχει ένα αναλώσιμο σε ένα νοσοκομείο. Μέχρι σήμερα τι γινόταν? Εγώ είμαι γιατρός και θέλω να κάνω τη δουλειά μου. Χρειάζομαι ένα αναλώσιμο. Θα πρέπει να μου το εγκρίνει ο διευθυντής. Ο διευθυντής μετά θα πρέπει να κάνει αίτημα κεντρικά. Θα πρέπει να μαζευτούν. Αντιλαμβάνεστε ακριβώς. Γι' αυτό όλα αυτά τα προβλήματα που βγαίνουν καθημερινά επιδεικνύουν την αναγκαιότητα ακριβώς να προχωρήσουμε σε αυτό της αυτονόμησης, σε αυτή την αναδιοργάνωση των νοσηλευτηρίων εντός αυτονόμησης, ώστε να αφαιθούν επιτέλους επαγγελματίες υγείας να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί πρωτίστως είναι ο ασθενής που ταλαιπωρείται. Βάζουμε μια άνω τελεία για να ακούσουμε τη θέση και του κυρίου Κούμα. Είπατε πριν ότι ήταν πολιτική απόφαση ο λόγος που δεν έγιναν όλα νωρίτερα. Θέλω να ξέρω εάν οι γιατροί είναι αυτοί που καθυστέρησαν την πολιτική απόφαση, γιατί πολλές φορές είδαμε... Να το διορθώσουμε λίγο. Πολιτική βούληση. Πολιτική βούληση. Εγώ βλέπω ότι δεν θα κρίνουμε τι γινόταν παγιά. Βλέπω ότι τον Ιούνιο του 2017 έχουν εγκριθεί από την Βουλή ομόφωνα και τα 2 μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια και προχωρούμε προς την κατεύθυνση της υλοποίησης τους. Μάλιστα. Κύριε Κούμα, θέλω και τη δική σας θέση. Νομίζω έχουν τεθεί πολλές απόψεις, πολλά ερωτήματα και πρέπει να προσπαθήσω να τα απαντήσω. Θα αρχίσω από τον Ιούνιο του 2017, όπου το νομοσχέδιο για την αυτονόμηση, αφού μιλούμε για την αυτονόμηση πρωτίστως τώρα, έχουν παρέλθει 14 μήνες. Δεν έχουμε δει κάτι το πρακτικό το οποίο έχει συμβεί ώστε να μας πείθει ότι πραγματικά η αυτονόμηση συμβαίνει. Και να προσθέσω και κάτι. Από εδώ και 10 μήνες έχει διοριστεί διοικητικό συμβούλιο στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Το ερώτημα και αυτό που βιώνουμε εμείς ως γιατροί και μαζί με εμάς σε μεγαλύτερο βαθμό οι ασθενείς είναι τι έχει κάνει το διοικητικό συμβούλιο αυτούς τους 10 μήνες. Τίποτα απολύτως. Και επειδή μιλούμε ότι το παλιό το σύστημα έπασχε, δεν είχε ταχύτητα, δεν είχε ρυθμό, δεν είχε τρόπο να αποφασίζει γρήγορα να δίνει λύσεις. Ας μας αποδείξει το Διοικητικό Συμβούλιο εδώ και 10 μήνες με τι ταχύτητα προωθεί αυτές τις περιβόητες μεταρρυθμίσεις. Δυστυχώς δεν έχει γίνει κάτι. Το Υπουργείο Υγείας, ενώ έπρεπε να ήταν η γέφυρα ώστε να περάσουμε ομαλά από το σύστημα που όπως ονομάζεται πεπαλαιωμένο, στο νέο σύστημα της αυτονόμησης, δεν έχει κατορθώσει να παίξει αυτόν τον ρόλο δυστυχώς. Γι' αυτόν και βλέπουμε αυτές τις εικόνες που βλέπουμε. Δεν είναι δουλειά του Υπουργού. Κύριε Κούμα, επειδή είναι και το θέμα της παιδείας σε εξέλιξη, επιτρέψτε μου να σας διακόψω, να βάλουμε μία άνω τελεία. Θα πάμε στο Υπουργείο Παιδείας σε απευθεία σύνδεση, καθώς αναμένω.